το βουλευτή του Μέρα 25, τον κύριο Λογιάδη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα, κυρία Λογιράκη. Καλημέρα στο σταθμό σας, στους συνεργάτες σας, σε όλο τον όμιλο. Να είστε καλά. Τα λέτε πάρα πολύ ωραία. Τι να πούμε παρακάτω? Βλέπετε, εγώ το σημείωσα. Ναι. Ούτε στα προς το ζήν. Ούτε στα προς το ζήν. Αλλά προσέξτε να δείτε. Και το θέμα για το οποίο σας κάλεσα, έρχεται να κουμπώσει και αυτό με το δικό του τρόπο και το δικό του ρυθμό πάνω σε αυτά τα οποία λέμε, σε αυτή την καθημερινότητα. Που βρει, κύριε βουλευτά, ξέρετε κάτι, ενώ θα περίμενε κανένας εν έτη 2022 να πηγαίνουμε προς τα μπροστά, πώς την ευχή τα καταφέρνουμε και τα πάμε όλα προς τα πίσω σε τούτο εδώ τον κόσμο και επιλέγουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, γιατί επιλογές είναι, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Το κάνουμε με τόση δά μεγάλη μαεστρία. Αυτό είναι από τα άγραφα, έτσι? Όντως έχετε δίκιο σε κάθε επίπεδο, μα είτε στην καταστροφή του περιβάλλοντος παγκοσμίως, είτε τώρα βλέπετε με την πανδημία, με τα εμβόλια του τι έγινε, είτε με τον πόλεμο τώρα, με την Ουκρανία, είτε με την καταστροφή του πρωτογενούς τομέα στην Ελλάδα, στην Κρήτη, στην Ευρώπη. Τα πάντα εισάγονται. Τα πάντα είναι σε υποκατάρρευση. Βλέπετε, η κοινωνία μας όλη είναι υποκατάρρευση, κυρία Δουλγεράκη. Γιατί το επιλέξαμε αυτό? Έχετε μια λογική απάντηση ή μια πολιτική απόφαση, έτσι όπως κρίνετε με πολιτικό μάτι τα πράγματα, κύριε Λογιάδη? Θεωρώ. Το πρόβλημα είναι βαθιά οικονομικό ή πολιτικό, με την έννοια ότι δυστυχώς δεν κυβερνούν οι λαοί είτε στην Ελλάδα είτε στη Γερμανία, αλλά κυβερνούν στην Ευρώπη τα λόμπι των Βρυξελών. Κυβερνούν τα λόμπι αυτοί οι λομπίστες, στους οποίους διαβάζουμε κάθε τόσο και στον ελληνικό τύπο, οι οποίοι ουσιαστικά περιφέρονται στις Βρυξέλλες και οι οποίοι κατευθύνουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δημιουργούν τους νόμους, το είπε η Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα πρέπει να ενσωματώσει τον νόμο. Άρα λοιπόν πρέπει εσύ εδώ πέρα στην Ελλάδα να ραντίζεις με Roundup, ενώ το Roundup έχει παραδείγματος χάρη στην πρωτογενή τομέα, έχει καταργηθεί. Πάει ένα παράδειγμα, είπα. Θεωρώ λοιπόν ότι ουσιαστικά δεν κάνουν οι λαοί κουμάντο, αλλά κάνουν οι ολιγάρχες, όπως το λέμε και εμείς στο Μέρα 25. Είναι λοιπόν ένα πολιτικό τεράστιο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να το δούμε στη βάση του. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ουσιαστικά είναι λοιπόν οι πετρελαιάδες. Μα κοιτάξτε, έχουμε αιωλική και ηλιακή ενέργεια χιλιάδες χρόνια και ακόμη και με ορυκτά καύσιμα. Και λέμε να πάμε να κάνουμε και άλλες εξορίξεις. Αυτό λοιπόν είναι follow the money που λένε οι Αμερικάνοι, ότι να κυνηγάμε. Βλέπεις το χρήμα που πάει, άρα λοιπόν πας στις πετρελαιάδες και κάνεις αυτά τα πράγματα. Άρα λοιπόν καταστρέψεις τα πάντα. Με μια κουβέντα δώσατε απάντηση. Λοιπόν, σας κάλεσα για τον εξής λόγο. Είδα μια ανακοίνωση των οργανώσεων βάσης Κρήτης του Μέρα 25. Ο τίτλος: καμία έκπληξη από τις χιλιάδες αποχωρήσεις εργαζομένων στον τουριστικό κλάδο. Είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε αναλύσει. Έχουμε ακούσει πάρα πολλές απόψεις από τον ξενοδοχειακό χώρο μέσα από τη συχνότητα του 984, το πλαίσιο της ίδιας εκπομπής. Γράφουν λοιπόν οι οργανώσεις βάσης Κρήτης του Μέρα 25. Σε κάποιους μπορεί να προκαλεί έκπληξη το γεγονός. Δώστε μου τη δυνατότητα μόνο για να ξέρει ο κόσμος τι λένε. Σε κάποιους μπορεί να προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι μόλις ένα μήνα μετά την έναρξη της τουριστικής περίοδου σημειώνονται χιλιάδες αποχωρήσεις εργαζομένων από τον ξενοδοχειακό και επισητιστικό κλάδο. Σύμφωνα με τα στοιχεία των Σωματείων Ξενοδοχών Υπαλλήλων αλλά και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επισητισμού Τουρισμού, μόνο τον τελευταίο μήνα σημειώθηκαν περισσότερες από 5.000 αποχωρήσεις εργαζομένων που μόλις πριν από 30-40 μέρες είχαν πιάσει δουλειά, και παρά το γεγονός ότι η φετινή σεζόν αναμένεται ιδιαίτερα αποδοτική. Αποδοτική για ποιους όμως? Για το Μέρα 25 δεν υπάρχει καμία απολύτως έκπληξη σε όλα τα παραπάνω. Αντίθετα, έκπληξη θα ήταν να λειτουργήσουν κάποτε οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, να σταματήσει η πλειονότητα των εργοδοτών να εκμεταλλεύεται με όρους γαλέρας τους εργαζόμενους, να τηρούν την κλαδική σύμβαση που είναι όνειρο θερινής νυχτός για περισσότερους, συνήθως νέους ανθρώπους που εργάζονται στον επισητισμό τουρισμό. Έκπληξη θα ήταν η κυβέρνηση να αποφασίσει την επέκταση του επιδόματος ενεργείας για τους επιχικούς υπαλλήλους που συρρυκνώθηκε από τα χρόνια του μνημονίου και κανείς δεν συζητά για την επαναφορά του στους 5 αντί τους 3 μήνες που είναι σήμερα. Έκπληξη θα ήταν να ένιωθε κάποιος από τους υπουργούς τι σημαίνει να ζουν άνθρωποι αυτοί για 2 και 3 μήνες χωρίς μισθό. Θα ήταν πραγματικά έκπληξη να μαθαίναμε ότι αυξάνεται το προσωπικό των ελεγκτικών μηχανισμών για να μην μένουν ολόκληρες περιοχές στην Κρήτη με ένα ή δύο ελεγκτές για εκατοντάδες ξενοδοχεία για χιλιάδες εργαζόμενους. Αυτά θα ήταν ίσως εκπλήξεις. Η απογοήτευση, η έξοδος από το επάγγελμα, η υπαμοιβόμενη και υπερεντατική εργασία, το οικονομικό αδιέξοδο των ανθρώπων πίσω από τη βαριά βιομηχανία εκπλήσουν μόνο όσους έχουν σταθερή προσήλωση στην εξυπηρέτηση των φίλων τους, μεγάλων ξενοδόχων, όσους πίνουν νερό στο όνομα του κέρδους εις βάρος των εργατικών δικαιωμάτων, όπως η Μητσοτάκης ΑΕ. Τα σπάζεστε όλα αυτά? Νομίζω
το είπαμε και στην αρχή, αυτό που τονίσαμε, όπως είπατε και εσείς, ούτε τα προς το ζήν. Κυρία Δουλγεράκη, όταν πραγματικά δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, οι οποίοι έχουν απαξιωθεί, πραγματικά δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί. Και μπορεί, σας μιλάω αυτή τη στιγμή και ως βουλευτής, αλλά και ως ξενοδόχος. Πολύ καλά, το γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας το τι κάνουμε. Όταν λοιπόν δεν υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί να ελέγξουν το τι γίνεται, το εάν ένας ακολουθεί τις συλλογικές συμβάσεις και ο άλλος δεν τις ακολουθεί και δημιουργεί αθέμητον ανταγωνισμό, όντως είναι τεράστιο πρόβλημα. Και δεν είναι όμως μόνο οι κλαδικές συμβάσεις, οι οποίες πρέπει να τηρούνται από όλους και να ελέγχονται, που δυστυχώς δεν ελέγχονται διότι έχουν απαξιωθεί, όπως είπατε πολύ σωστά, όπως λέει το ΜΑΡΕ 25 πολύ σωστά, οι ελεκτικοί αυτοί μηχανισμοί, τότε πού πάμε, δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός, καταστρέφει ο ένας τον άλλον. Και δεν υπάρχει λύση. Όταν παραδείγματος χάρη με 6 μήνες δουλειά ή με 5 μήνες δουλειά, ο άνθρωπος δεν ζει, δεν μπορεί να ζήσει. Άρα λοιπόν θα ψάξει να βρει αλλού δουλειά, θα πάει να φύγει. Έχουμε απαξιώσει δυστυχώς όλο το κομμάτι του. Δεν θα έλεγα τουρισμός, εγώ θα έλεγα φιλοξενία. Είναι ο ξένιος ζεύς, η φιλοξενία. Ξέρετε, η μεγαλύτερη δύναμη του ελληνικού τουρισμού βάσει στοιχείων από το εξωτερικό που παίρνουμε είναι οι διανθρώπινες σχέσεις. Είναι οι ανθρώπινες σχέσεις, οι διανθρώπινες σχέσεις στον επιστημισμό και στον τουρισμό, στα ξενοδοχεία, των ανθρώπων που εργάζονται στα ξενοδοχεία με τους πελάτες, με τους επισκέπτες στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να προσέξουμε ως κόρη οφθαλμού. Αυτό πρέπει να αναδείξουμε. Ένα άλλο πρόβλημα τεράστιο είναι το δημογραφικό, το οποίο μας δημιουργεί τεράστιες πιέσεις όσο αφορά τον κόσμο. Ένα άλλο θέμα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι μόνο να τηρείται να τηρούνται οι συντοικές συμβάσεις εργασίας που είναι οπωσδήποτε πρέπει να τηρούνται, ασφαλώς και πρέπει να τηρούνται και να ελέγχονται, να μην υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός όπως το αναφέραμε, αλλά επίσης να μην υπάρχει αυτή η τεράστια υπερφορολόγηση. Στο τέλος ημέρας, ο καθένας μας, ο κάθε πολίτης, ο κάθε εργαζόμενος, ο κάθε επιχειρηματίας, ο οποίος λέει τι έμεινε στην τσέπη μου. Θα δούμε λοιπόν εδώ πέρα ότι μπορεί να έχουμε τις συλλογικές, να τηρούνται οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας, αλλά από την άλλη μεριά υπερφορολόγηση. Τι του μένει του ανθρώπου στο τέλος της ημέρας στην τσέπη, ουσιαστικά τίποτε. Τι του μένει όταν έχουμε διαλύσει τη δημόσια υγεία και πρέπει ο ίδιος να πάει να πληρώσει για να κάνει μία εξέταση, διότι όταν θα περιμένει 5 και 6 μήνες να πάει στο δημόσιο νοσοκομείο, θα μπορεί να πεθάνει κιόλας. Είδατε που σας το είπα εγώ. Μπαίνεις μέσα στα πρωτοζήν της καθημερινότητας, πας στα ξενοδοχεία και από εκεί. Μεγάλα θέματα συζήτησης. Μα βεβαίως, από εκεί καταλήγει, διότι εγώ εδώ πέρα έχω 120 εργαζομένους με τους ανθρώπους που κάθε μέρα μιλάω. Είμαστε το 2018, γιορτάσαμε 50 χρόνια λειτουργίας και βρήκα ανθρώπους που ξεκίνησαν το 1968, τότε που δεν υπήρχε τουρισμός ακόμη. Οι άνθρωποι αυτοί χωρίς γνώση, χωρίς σημαίνει κοκτέιλ, χωρίς σημαίνει ότι δεν ήξερα να κάνει και δεν είχα δει ποτέ τουρίστα ή τουρίστρια, αυτοί έστησαν τον τουρισμό στην Κρήτη. Αυτοί οι άνθρωποι έστησαν τον τουρισμό στην Ελλάδα. Σήμερα λοιπόν έρχομαστε και λέμε, ρε παιδιά, τόσα χρόνια, όπως είπατε πολύ σωστά στην αρχή σας τοποθέτηση, ερώτηση, τόσα χρόνια μετά, ενέτη 2022, τι κάνουμε, πώς έχουμε φτάσει. Μα όταν έχεις απαξιώσει τα δημόσια συστήματα παιδείας, λοιπόν, και πρέπει να στείλει ο καθένας άνθρωπος τα παιδιά του στα φροντιστήρια, ή όταν παραδείγματος χάρη πας να απαξιώσεις, έχεις απαξιώσει τις σχολές τουριστικών επαγγελμάτων και τα στείλεις όλα στα κολέγια, πρέπει να πληρώσεις τα κολέγια. Ή όταν έχεις απαξιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας και πρέπει να πληρώσεις για την υγεία σου, τι σου μένει στην τσέπη, ή όταν έχεις μια υπερφορολόγηση του 24% που όλοι προσπαθούν να φοροδιαφύγουν και γίνεται ένα μπάχαλο στην οικονομία, διότι αυτή είναι η μνημονιακή νόμη, κυρία Δουλγεράκη μου. Όταν είσαι 24% στο ΦΠΑ και όλοι λένε ναι, να μειωθεί ο ΦΠΑ. Άρα, παιδιά, είμαστε έτοιμοι. Και όλοι στη Βουλή το συζητάμε ως βουλευτές. Μάλιστα, όλοι κάνουν προτάσεις να μειωθεί ο ΦΠΑ. Παιδιά, είμαστε διατεθειμένοι να το μειώσουμε whatever it takes, όπως είπε και ο Ντράγκη. Είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Δεν ζούμε με 24% ΦΠΑ. Είναι μια υπερφορολόγηση έμεση και άμεση, η οποία μας καταστρέφει. Μεγάλα τα θέματα. Αυτή είναι η κοινωνία μας. Το είπατε από την αρχή. Είπατε ούτε τα προς το ζήν. Αυτό είναι. Μάλιστα. Εκεί καταλήγει όλα. Τώρα προσέξτε, κύριε Λογιάδη, εγώ πριν σας αποχαιρετήσω, θα σας πω το εξής. Θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ με κάποιο τρόπο και αν είναι εφικτό να ακούσετε την συζήτηση που ακολουθεί. Έχει να κάνει με τα θέματα των σεισμόπληκτων. Σας καλημερίζουν από τη Σάμμο, μου στέλνουν μήνυμα, διότι το λένε πάρα πολύ απλά, ότι τους βοηθάτε όσο περισσότερο μπορείτε εκεί, τουλάχιστον μέσω του κοινοβουλευτικού έργου, για θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους σεισμόπληκτους. Θέλω να το ακούσετε το επόμενο θέμα. Κυρία Δουλγεράκη, ο βουλευτής είναι βουλευτής όλων των Ελλήνων, ανεξαρτήτου. Φαντάζομαι ότι γι' αυτό σας στέλνουμε την καλημέρα τους από τη Σάμμο. Γι' αυτό στηρίζουμε όλο τον κόσμο και τη Σάμμο και κάθε Έλληνα και επίσης, ένα παραπάνω τα νησιά αυτά του Ανατολικού Αιγαίου που είναι πραγματικά η ασπίδα της Ελλάδος. Επίσης, μια κυρία λέει το εξής, το μήνυμα που στέλνει. Προσέξτε, μου στέλνει ένα μήνυμα και λέει.
Δεν μιλάει κανείς για ανθρώπους που είναι σε ομοιρία με μηδέν εισόδημα και υπέρογκα έξοδα προσωπικά. Δεν είδα καμιά βοήθεια. Σας παρακαλώ, ανεβάστε αυτό το θέμα, να επισπεύσουν τις συντάξεις. Δεν θα κάνουν χάρη. Έχουν πληρώσει οι άνθρωποι οι οποίοι είναι ανίκανοι να δουλέψουν για να τη βγάλουν στο διατάφτα. Αν εννοείται από την πλευρά των βουλευτών, δεν ξέρω. Θα απαντήσει ο κύριος Λογιάδης, που ως βουλευτής δεν αντιπροσωπεύει σαφέστατα όλο το κοινοβούλιο. Μπορεί να σας απαντήσει για τον εαυτό του. Τουλάχιστον τη δική μου τη συνείδηση και τη δική μου την παρουσία την καταγράφω καθημερινά με τα θέματα αυτά μέσα από τη συχνότητα του 984 και μάλιστα σας παραπέμπω και στο site του 984 και στο Facebook του 984 και στο blog που έχω στο neacrit.gr να βρείτε όλα αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με τους συνταξιούχους. Ακούτε τι στέει ο κόσμος, τα προστοζήν, δείτε τα όλα αυτά. Τα προστοζήν, βέβαια, και κυρία Δουλγέρα, και ως Κρήτες να ευχαριστήσω με τους αμνιώτες που μου το ανέδειξαν αυτό και μου λένε κάντε κάτι για τους σεισμόπληκτους σας, διότι εμείς εδώ και ένα χρόνο όμως σεισμός έγινε ένα χρόνο πριν της Κρήτης. Λοιπόν. Και ακόμη και αυτοί περιμένουμε και ακόμη και εμείς περιμένουμε. Εδώ να δείτε, τι θέματα προκύπτουν. Λοιπόν, κύριε Λογιάδη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλή δύναμη σε όλους.